Τρεις καθηγητές θα διεκδικήσουν την Πρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε εκλογές που θα γίνουν στις 12 Ιουνίου. Πρόκειται για τους κυρίους Στέργιο Λογοθετήδη, Περικλή Μίτικα και Ιωάννη Παπαδογιάννη. Τους τρεις καθηγητές επέλεξε στη συνεδρίασή του το Συμβούλιο του Ιδρύματος μεταξύ συνολικά 5 υποψηφίων. Εκτός των κυρίων Λογοθετήδη, Μίτικα και Παπαδογιάννη, είχαν θέσει υποψηφιότητα για την Πρετανία οι κύριοι Ανδρέας Γιανακουδάκης και Ιωάννης Μπαντής. Πάντως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, παρετήθηκε ο υποψήφιος Παναγιώτης Δάτσκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί και ερευνητής στον τομέα νανοτεχνολογίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την παρουσία στοιχείων των υποψηφίων από το αρμόδιο τριμελές όργανο διενέργειας των Πριτανικών εκλογών, τους πλήρεις φακέλους που κατέθεσαν οι υποψήφοι και τις αναλυτικές απαντήσεις και διευκρινήσεις που αυτοί έδωσαν κατά τη διαδικασία ακροάσεως, επέλεξε με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για την εκλογή στη θέση του Πρίτανη, είτε τον αναγνωρισμένο κύρος και τη σημαντική διοικητική εμπειρία, με ψηφοφορία τους εξής τρεις υποψηφίους: Στέργιο Λογοθετήδη, Περικλή Μίτικα, Ιωάννη Παπαδογιάννη. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής: Ανδρέας Γιανακουδάκης 2 ψήφοι, Στέργιος Λογοθετήδης 11, Περικλής Μίτικας 10, Ιωάννης Παντής 1 και Ιωάννης Παπαδογιάννης 12. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι ο αριθμός των ψήφων για κάθε υποψήφιο κατά κανέναν τρόπο δεν υποδηλώνει αξιολογική κατάταξη και επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν το Πανεπιστήμιο.